Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό στο ύψος των άσπρων χωμάτων προχωράει η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας για την κατασκευή και δημιουργία νέου πλευρικού σταθμού διοδίων στο συγκεκριμένο σημείο. Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή είχαμε διαμαρτυρηθεί. Είχε διαμαρτυρηθεί καταρχήν ο Περιφερειάρχης, ο Χρήστος Μέτιος, για την δημιουργία και την εγκατάσταση νέων πλευρικών διοδίων στην Μέστη. Όπου εκεί πραγματικά υπήρχε τεράστια ταλαιπωρία των συμπολιτών μας, αλλά και εμείς εδώ στην περιφερειακή Εγνατία Καβάλας, όχι μόνο στα άσπρα χώματα, αλλά και στον κόβο της Γάλιψου. Καταλαβαίνετε ότι εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου, εν μέσω τουριστικής ανάπτυξης της περιφέρειας μας, όπου πάρα πολλοί τουρίστες, κυρίως από τις βαλκανικές χώρες και από την Τουρκία, έρχονται στην περιοχή μας, έρχονται στον νομό της Καβάλας και κυρίως από την ανατολική πλευρά, το να έρχονται στην Καβάλα και να μην μπορούν να έρθουν, να μπουν μέσα στην πόλη της Καβάλας από τα άσπρα χώματα, αλλά πρέπει να κατευθυνθούν στο κόβο του Αγίου Σύλλα και συνέχεια να έρθουν στην πόλη της Καβάλας. Ή αυτοί οι οποίοι θέλαν να πάνε στην παραλία του Οφρινίου ή της Εκάριανης, να μην μπορούν να βγουν από το κόβο της Γαλιψού, αλλά πρέπει να πηγαίνουν να περνούσαν και το ποταμό του Στριμώνα, να φτάνουν στα Κερδίλια και μετά να κάνουν αναστροφή για να πάνε στην παραλία του Οφρινίου και της Κάριανης και του Ορφανίου, νομίζω ότι δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες, δημιουργεί δυσαρέσκεια και αγανάκτηση στους τουρίστες. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ως εξής. Διακόπτει η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην έξοδο της Εγνατίας Οδού για τα οχήματα που κινούνται από Ξάνθη προς Καβάλα, προς την Εθνική Οδό Καβάλας Ξάνθης και στην είσοδο της Εγνατίας Οδού για τα οχήματα που κινούνται προς Ξάνθη. Τα οχήματα που κινούνται προς Καβάλα θα εξυπηρετούνται είτε μέσω του αυτοκινητοδρόμου Χρυσούπολης είτε μέσω του αυτοκινητοδρόμου Αγίου Σύλλα κατά περίπτωση. Για τα διόδια υπάρχει η άποψη του Δήμου από την προηγούμενη διοίκηση την οποία τη συνεχίζουμε και αυτό θα το ακολουθήσουμε, αν και νομίζω ότι πολύ δύσκολα πλέον κάνοντας και τα πλευρικά πρέπει να πιστούν ότι η θέση αυτή που λένε να κάνουν τα διόδια ότι δεν είναι η κατάλληλη θέση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν στυλώσει τα πόδια και δεν κάνουν λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω.